Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ακούω έναν χαρούμενο Σάκη Αποστολίδη και εκτός αέρα που επικοινωνήσαμε σήμερα για να κλείσουμε το ραντεβού. Και είναι φυσιολογικό όπως όλοι μας, γιατί ο μπασκετικός Ηρακλής μετά από καιρό μας έδωσε χαρά, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται, πάντα. Βέβαια, και δεν το κρύβω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτό είπα και στον πρόεδρο την ημέρα του αγώνα, μετά τον αγώνα, ότι σε μένα προσωπικά έκανε ένα μεγάλο δώρο. Ότι δεν πήγαν οι κόποι χαμένοι. Δικαιωθήκαμε κι εμείς για το λιθαράκι που βάλαμε. Και ήταν για μένα μεγάλη χαρά το ότι κατάφερε ο κύριος Δρακόπουλος και ανέβασε την ομάδα στην Α1, γιατί όλοι μας δικαιωθήκαμε. Μία προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο Ηρακλής βρέθηκε στη Β' Εθνική και πραγματικά ναι. Θυμάμαι τότε να μην θέλουμε καν να αναφερθούμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Ήταν τόσο στενάχωρο να τρώει η εφηβική ομάδα, νομίζω ήταν σε κάθε παιχνίδι να χάνει 100 πόντους. Ναι. Να προσπαθείτε κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί και έβαλαν αυτό που λέμε το κεφάλι του στον τουρβά, κύριε Αποστολίδη, να συμμαζέψετε τα ασημάζευτα, να δημιουργήσετε διοίκηση, να δημιουργήσετε ομάδα. Αλλάξαμε βέβαια μετά τα δεδομένα, ανέβηκε η ομάδα άμεσα στην Α2. Έγιναν προσπάθειες, μήπως και τα κατάφερε κάποια από τις χρονιές αυτές πριν τον Δρακόπουλο εννοώ, να επιστρέψει στην Α1. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια τα πέτρινα για κάποιους. Να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι εκεί που το παλέψατε το πράγμα. Τι θυμάστε από όλα αυτά που μόλις είπα έτσι ένα λεπτό? Βασικά θυμάμαι τα πάντα, αλλά και δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ναι. Αλλά έχεις δίκιο, έχεις απόλυτα δίκιο. Είναι καλό όμως να σκεφτόμαστε που και που για να μην ξανάρθουν αυτά τα χρόνια. Με τίποτα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να είμαστε και όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια που θα γίνει φέτος στην Α1 μετά από χρόνια ο Ηρακλής, να βοηθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο του συλλόγου, της ομάδος. Εγώ δεν θα ξεχάσω μόνο ότι, και θέλω να αναφερθώ αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι τότε, όπως ο κύριος Χριστίδης που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, γιατί για κάτω ψέματα ο Χρήστος ο Χριστίδης την ξεκίνησε τότε, πήγα εγώ κοντά του, με έφερε κοντά του, ο κύριος Πουμενίδης, ο κύριος Κάτσιος, ο Αντώνης ο Σαμαράς, δηλαδή ήταν άτομα τα οποία, πώς να το πω, κάναμε ηρωική προσπάθεια και με αυτά τα χρήματα που είχαμε, σαφώς δεν μπορούσαμε να ανεβούμε στην Α1, γιατί το είχα εξηγήσει πολλές φορές αυτό, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να βρεθεί κάποιος που είναι δυνατός οικονομικά, και αυτός βρέθηκε και ήρθε κοντά μας ο κύριος Δρακόπουλος. Και έγινε αυτό που έγινε εσείς την παραδώσατε ουσιαστικά στον κύριο Δρακόπουλο, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Τη σκυτάλη, λέω, στον κύριο Δρακόπουλο, νομίζω εσείς την παραδώσατε διοικητικά μιλώντας. Σωστά. Σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια που φυσικά το αποτέλεσμα μας ενδιέφερε και δυστυχώς δεν ερχόταν αυτό, δηλαδή η επιστροφή με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές, ανεξαρτήτως αθλήματος, όπου υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, κάποιοι πρόεδροι κτλ., όταν δεν πετυχαίνουν κάτι, συνήθως δεν τους ξαναβλέπουμε. Εσάς δεν σταματήσαμε ποτέ να σας βλέπουμε. Σε κάθε παιχνίδι ήσασταν εκεί, με το δικό σας τρόπο. Τι σας έκανε να παραμένετε στο Ιβανόφιο? Κοιτάξτε, και μιλάω για τα τελευταία 3-4 χρόνια που είναι ο κύριος Δρακόπουλος μόνος έτσι, στην ομάδα. Θα πω κάτι λίγο έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εμένα τότε θυμάμαι, με είχετε βγάλει μια φορά στην εκπομπή και σας είπα ότι εμένα με κάνατε Ηρακλή, τώρα θα με φάτε στη μάπα. Τελείωσε. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Αυτό έγινε. Δηλαδή εγώ δεν ήρθα στον Ηρακλή για να κερδίσω κάτι, Γιώργο. Εμένα μ' άρεσε όλη αυτή η κατάσταση. Με φέρανε στον Ηρακλή και μ' άρεσε μετά. Δέθηκα με την ομάδα. Ναι. Αγάπησα την ομάδα, την πόνεσα και την πονώ ακόμα. Όπου μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω και πάντα θα είμαι εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αφήνεις, όταν αφήνεις τη σκυτάλη ή παραδίδεις στους επόμενους, πρέπει να κάνεις και στην άκρη για να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους.
και να κάνεις και στην άκρη και να μην βάζεις, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, κάποιους που όταν χάνουν την καρέκλα αρχίζουν τρικλοποδιές, αρχίζουν οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Πρέπει να σεβαστούμε. Έχουμε στο Ηρακλή δηλαδή, τέτοια πολλά παραδείγματα. Είναι εντάξει. Δεν μιλάω για τον Μπάρτσα, γενικά. Γιώργο, ό,τι και να πούμε, ο κύριος Στρακόπουλος είναι ο άνθρωπος που στην ουσία ανέστησε τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή, εντάξει. Εμείς κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά αυτό το κερασάκι στην τούρτα και όλο αυτό, γιατί αυτό που μετράει είναι η άνοδος πάλι στην Α1, γιατί εκεί πρέπει να είναι ο Ηρακλής. Αυτό αξίζει. Mm-hmm. Το αν εγώ ήμουνα 3 χρόνια στην Α2, εντάξει, δεν μετράει τόσο πολύ όσο η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια να ανεβεί στην Α1 ο Ηρακλής. Και δόξα τω Θεώ ανέβηκε και μπράβο στους ανθρώπους εκεί, μπράβο στην ομάδα, μπράβο στα παιδιά, βασικά στους παίκτες. Στους προπονητές, σε όλους εκεί πέρα. Άνθρωποι σαν εσάς που είτε ήταν για μία μέρα στη διοίκηση, είτε ήταν για 3 χρόνια, ή κάποιους άλλους μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα είναι κοντά, γιατί κακά τα ψέματα, ο κύριος Δρακόπουλος το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος μόνος του, στην Α1 μόνος του τελείως δεν θα μπορέσει να είναι αυτός που θέλουμε να είναι, έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί ξεφεύγουν τα budget, είναι άλλα τα δεδομένα, είναι άλλες οι απαιτήσεις. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό να δημιουργηθεί μια ομάδα ανθρώπων που θα μπορούν να είναι κοντά με τον τρόπο τους? Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούν να βάζουν και αρκετά χρήματα, αυτό είναι δικό τους θέμα. Κοίταξε, μέσω χορηγιών, για παράδειγμα, οτιδήποτε, έτσι, να είναι σίγουρα κοντά. Τώρα υπάρχει μια ΚΑΕ, εντάξει, υπάρχει ένα αφημί. Ναι. Μπορεί κάποιος να κάνει τη διαφήμιση του άνετα και νομιμότατα. Μπορούν πάρα πολλά να γίνουν και θα γίνουν, πιστεύω, γιατί έχει το επιτελείο το κύριος Δρακόπουλος και νομίζω ότι θα πλαισιωθεί από άλλους ανθρώπους που είναι στον Ηρακλή είτε έχουν φύγει, γιατί κακά τα ψέματα πιστεύω ότι θα τους έχει ανοίξει και η όρεξη ξανά ο Ηρακλής στην Α1. Βέβαια. Αυτό έλειπε, να μην ανοίξει η όρεξη. Και το λέω αυτό γιατί το είχα ρωτήσει, κύριε Αποστολίδη, σχετικά πρόσφατα στον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Δρακόπουλο, εδώ στην Ρόγια Μπλε, για το αν είναι ανοιχτός, και μονολεκτικά απάντησε ναι, ότι είναι ανοιχτός και σε συμπαίκτες και σε χορηγίες και σε οποιουσδήποτε θέλουν να είναι κοντά του. Και μάλιστα είχε κάνει και μία πρόταση στον αέρα που βρήκε ανταπόκριση από αυτούς που φιλοξενήσαμε τις επόμενες μέρες, από μία ομάδα όπως τη χαρακτήρισε σοφών, που θα είναι κάποιοι βετεράνοι, ο κύριος Καρατζουλίδης, ο κύριος Τσουμής, ο κύριος Δουβής, οποιοδήποτε τέλος πάντων που αγαπάει αυτή την ομάδα και ξέρει 100 κιλά μπάσκετ, όπως λέμε, να είναι και αυτοί με το δικό τους έστω συμβουλευτικό τρόπο, για παράδειγμα, κοντά. Θα είναι ότι καλύτερο να έχουμε πολλούς δίπλα στον έναν, γιατί όταν έχουμε μόνο έναν, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, πέφτει όλο το βάρος εκεί. Το ξέρω, το έχω νιώσει στο πετσί μου αυτό. Αν είναι κάποιος μόνος του και νιώσει ότι είναι μόνος του, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν και άλλοι δίπλα στον κύριο Δρακόπουλο, γιατί εγώ το λέω έτσι, επιβάλλεται. Ναι. Επιβάλλεται και υπάρχουν τόσοι Ηρακλειδείς με πολλά ή με λίγα χρήματα. Αυτό δεν παίζει πάντα, το χρήμα δεν παίζει πάντα τον πρώτο ρόλο. Μπορείς να βοηθήσεις και χωρίς χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή το να περιμένεις από έναν άνθρωπο να σηκώσει όλο το βάρος δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Και οι χορηγίες και τα διαρκείας και οι συμπαίχτες και τα τηλεοπτικά και σίγουρα, οτιδήποτε. Ο κόσμος, γιατί στην ουσία και ο κόσμος είναι η δύναμη του Ιβανοφίου, είναι ο κόσμος, το είδαμε στα παιχνίδια. Ειδικά με την Καστοριά δεν το συζητάμε, εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι, το ζηλεύουν όλοι. Όλοι το ζηλεύουν. Εμένα το όνειρό μου αυτό ήταν, Γιώργο, να δω επιτέλους τον Ηρακλή και να ζήσω στιγμές όπως ζήσατε παλιότερα εσείς στην Α1. Ελπίζω να είναι κοντά. Χρονικά είναι. Ελπίζω να είναι. Όχι, και στην πράξη. Και πιστεύω ότι θα κάνουν και σωστές κινήσεις. Έχει τα σωστά άτομα ο κ. Δρακόπουλος. Πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο να στελεχωθεί η ομάδα, να κλείσουν παίκτες, να αρχίσει λίγο αυτό. Και ξέρετε, μας έχει λείψει πολύ και από το ποδόσφαιρο.
οι μεταγραφές, τα αγωνιστικά, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν μιλάμε και καθόλου για αυτά. Υπάρχει μια τεράστια εκνευριστική στασιμότητα. Οπότε τα έχει ανάγκη ο κόσμος, για παράδειγμα, στις διακοπές του, να ακούει ότι ο Ηρακλής πήρε τον τάδε, θέλει τον τάδε, έκλεισε τον τάδε, ήρθε και αυτός Αμερικανός, ήρθε και ο άλλος κτλ. Και ειδικά τώρα στην Α1, τώρα γιατί περιμένεις κάτι το πολύ ανώτερο σε μπασκετικό επίπεδο. Ναι, ναι, εννοείται. Δεν μπορείς να σταθείς. Άμα δεν μπεις στη διαδικασία να πάρεις 2-3 καλούς Αμερικανούς, δεν μπορείς να σταθείς στην κατηγορία. Έτσι, υπάρχουν παραδείγματα. Βέβαια, για να έρθουν αυτοί, δεν θα τους δώσουμε ένα ποτήρι νερό. θέλουν λεφτά, έτσι. Δεν έρχονται αλλιώς. Είναι λογικό. Είναι και θέμα των μανατζαρέων και του marketing και το scouting. Δεν είναι μόνο και... να δώσουμε λεφτά, γιατί και με πολλά λεφτά, Γιώργο μου, έχει αποδειχθεί ότι και μόνο τα λεφτά δεν κάνουν τις ομάδες. Σωστά. Είναι και θέμα τύχης να σου βγει ή όχι ο παίχτης. Γιατί οι Αμερικανοί είναι χιλιάδες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Δεν είναι όλοι καλοί. Γι' αυτό έχει ο κ. Λαγόπουλος αυτό το επιτελείο των σοφών, όπως είπες, που ξέρουν αρκετό, όχι αρκετό, πάρα πολλά κιλά μπάσκετ, και να βοηθήσουν την κατάσταση. Θέλω, ναι, παρακαλώ. Εμείς, Γιώργο, εδώ είμαστε. Όσο μπορούμε, θα βοηθούμε τον Ηρακλή. Είτε είναι στο βόλεϊ, είτε είναι στο μπάσκετ, είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είμαστε εκεί, παρόν. Στο ποδόσφαιρο, μακάρι να μπορούσατε και εσείς και όλοι να το βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να... Ένας καημός είναι και να περιμένουμε. Μεγάλος, δεν το συζητάμε. Κατά ψέματα, η χαρά του μπάσκετ, ναι, το βόλεϊ να πάει καλά, ναι, αλλά... Ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι για το ποδόσφαιρο. Κάκα τα ψέματα. Θα σου πω κάτι που δεν σου έχω πει ποτέ. Ναι. Το 1974 είχα έρθει από Γερμανία, πιτσιρικάς, τότε 12 χρονών, και ήμουνα οικότροφος στο Δημόκρητο. Ναι. Τότε είχαμε διευθυντή τον κύριο Ατματζίδη. Τεράστιος. Υπερπρόεδρος. Ο υπερπρόεδρος. Βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Ατματζίδης μας είχε κανόνα, κάθε δεύτερη Κυριακή πηγαίναμε στο γήπεδο, όλο το οικοτροφείο. άμα θέλατε, ας μην πηγαίνατε. Εγώ από τότε θυμάμαι τον Καφτατζόγλιο, χωρίς φυσικά καθίσματα, χωρίς τίποτα. Εντάξει, από το 1974, κάθε δεύτερη Κυριακή, τάξη στο γήπεδο. Άρα την Εξάρα το 79 την προλάβατε, το 6-0 με τον Παναθηναϊκό? Όχι, το 78 είχα τελειώσει τη σχολή και είχα φύγει πάλι η Γερμανία. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά θυμόμουν εκείνα τα χρόνια και λέω, κοίτα να δεις πώς ήρθε πάλι και έδεσε όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή από τότε πιτσιρικάς που με πηγαίνανε στον Ηρακλή, γιατί τότε εμείς ήμασταν 12 χρόνια παιδάκια. Αλλά οι πρώτες μας επισκέψεις στο γήπεδο ήταν το Καφτατζόγλιο. Αν σας έλεγα, κύριε Αποστολίδη, τι θα σας άφηνε του χρόνου γεμάτο, ικανοποιημένο, ως φίλαθλο, γιατί πλέον κυρίως ως φίλαθλος έρχεστε. Τι θα μου απαντούσατε, δηλαδή του χρόνου τι θα θέλατε να δείτε στο Ιβανόφ και γενικότερα στο πρωτάθλημα για τον Ηρακλή? Τώρα, κοίτα, αυτό που θέλω να δω στο Ιβανόφ δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί... Να χάνει ο Παναθηναϊκός 20 πόντους, για παράδειγμα. Οι συμπολίτες μας να χάνουν. Ναι, κατανοητό. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά εντάξει, θέλω να και εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, έτσι... Μετά από τόσα χρόνια να το πω εγώ, να βγαίνουν γούστα στο γήπεδο. Αυτό. Μπράβο. Να βγει το γούστο αυτό. Ότι τέλος πάντων. Και όλη η προετοιμασία της εβδομάδας και το Σάββατο να έρθει, να παίξουμε, να πάμε και τα λοιπά. Αυτός ο χαβαλές μετά όλη τη εβδομάδα. Αυτό μετά και το πριν. Έχει λείψει πολύ αυτό. Έχει λείψει πολύ. Πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Ο Απόστολος, ως γνωστόν γιο σας, αθλητής του Ηρακλή φυσικά, και πήρε χρόνο συμμετοχής από τον κύριο Μέξα, ειδικά από ένα σημείο και μετά, ήταν πριν 8 χρόνια εδώ στο στούντιο μαζί με τον, όλο το ξεχνάω, Ζεχερλή, καλά να είναι το παιδί, καλά το λέω? Ναι. Ήταν τότε δύο αμούστακα παιδιά. Βέβαια, ο Απόστολος, στη Β' Εθνική τότε. Ο Απόστολος ακόμα και τώρα αμούστακος είναι, γι' αυτό τον φωνάζουν Χάρντεν. Το μάθα πρόσφατα αυτό που τους είχα εδώ στο στούντιο. Μου λέγανε, ο Μούσιας δεν ήρθε? Λέω, ποιον έχουμε Μούσια? Και μου λένε, ο Απόστολος είναι. Τέλος πάντων.
Και είχαν έρθει τότε πριν 8 χρόνια. Πόσο να ήταν ο Απόστολος πριν 8 χρόνια, να ήταν 16? 18. Και ξεκινούσε εκείνη η προσπάθεια Β' Εθνική. Τότε τους είχε φέρει ο Αντώνης ο Σαμαράς που ήταν έφορος ουσιαστικά της ομάδος, γενικός αρχηγός. Και ο Απόστολος, το έλεγα και στη μετάδοση με την Καστοριά, όταν είχε βάλει εκείνους τους συνεχόμενους πόντους, το τρίποντο και το δίποντο, μου θύμισε όλη αυτή την οχταετία, γιατί ήταν ο μοναδικός παίκτης που συνδύασε τη Β' Εθνική με την Α1. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει ποτέ, τώρα επί της ευκαιρίας και να με συγχωρέσετε για την ερώτηση. Αν το συζητήσατε ποτέ μαζί του, αν σας έχει πει κάτι γι' αυτό, αν το έχετε μοιραστεί στο σπίτι. Όχι, εγώ να είμαι ειλικρινής, ξέρεις τι είπα το καλοκαίρι όταν ξαναγύριζε στην Ερακλή. Ναι. Λέω, έλεγα, ήρθε την πρώτη φορά, ανεβήκαμε από τη Β' Εθνική στην Α2. Τώρα λέω, θα ανεβούμε από την Α2 στην Α1. Γιατί είχε ένα διάλειμμα 2 ετών στον Κόρυβο, πόσο ήταν, Ναι, ναι, έχει παίξει στον Κόρυβο. Ναι. Κοίτα να δεις, όντως αυτά που θυμάσαι είναι ακριβώς αμούστακα παιδιά, όντως. Και ο Ζεχερλής και ο Σαμαράς, ο Δημητράκης και ο Αποστόλης τότε στη Β' Εθνική και χρονοπήραν και βοηθήσαν την ομάδα, όλοι τους ανεβήκαμε Α2. Και μετά είχαμε και άλλα αμούστακα παιδιά όμως, Γιώργος. Στην Α2 ειδικά την πρώτη χρονιά είχαμε την πιο νεανική ομάδα της Α2. Ναι, ναι. Μίτσιαλος, Παπαδόπουλος Πέτρος, Καζάκος Μιχάλης, Αποστόλης Αποστολίδης, Σιόλογας. Ήτανε 5 παιδιά. Ο Σιόλογα τον 19... είδαμε χαρά στο Ιβανόφιο με την Καστοριά. Ήταν εκεί. Ήτανε 5 νεαρά παιδιά 19 χρονών, 18-19 χρονών και όλοι συμμετείχαν κανονικότατα στην Α2. Ο Χρυσόπουλος ήρθε μετά. Μετά ήρθε, ναι. Ο Σάβας. Μετά ήρθε. Νόμιζα ήταν σε αυτούς μέσα. Ναι, ήταν ο Χρυσόπουλος, ήταν ο Κοθράς που είχε έρθει πρώτος, μετά ήρθε ο Χρυσόπουλος και... Ναι, επειδή είπατε για νεαρούς και φαντάζομαι και ο Σάβας δεν είναι πολύ μεγάλος. Ήταν λίγο μεγαλύτερος. Αυτά ήταν όμως, ήταν νεαρού, τα λέω, δηλαδή ήταν ναι, κάτω ναι, τον ναι, 20. Ναι, ναι, τους θυμάμαι, βέβαια. Και μπράβο τους αυτά τα παιδιά και που συνεχίζουν ακόμα και παίζουν και τι να πω, μπράβο. Και έρχονται και στο Ιβανόφ, εγώ με χαρά το Σιόλογα που είπατε, ναι, τον είδα. Σωστά. Προχθές. Και έχουμε και άλλα παιδιά από το Ιβανόφιο που ξεκινήσαν εκεί και σαν έφηβοι. Τότε με τον Γιάννη τον Δαμαλή που έβγαλε ναι. εκείνη τη φουρνιά. Mm-hmm. Είναι αρκετά παιδιά. Ναι. Ο Γαρέζος π.χ. που έπαιζε φέτος, έπαιζε στην Α1 στη Λίμνο, αν δεν κάνω λάθος. Στον Ήφαιστο. Στον Ήφαιστο, ναι. Mm-hmm. Είναι χρόνια που πρέπει να μας κάνουν να λέμε αυτό που είπατε νωρίτερα. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Δεν Όχι, θέλουμε να τίποτα, διανοηθούμε ότι θα είναι ο Ηρακλής στην Α1 για 1-2 δεν ξέρω πόσα χρόνια και μετά θα ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα. Ποτέ. Είναι όχι μαύρη πέτρα, να ρίξουμε ένα τσουβάλι πέτρες πίσω για να τελειώνουμε με αυτό. Δεν αντέχεται πάλι. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εγώ θα κλείσω με μια κουβέντα παρακαλώ. Που είχα ακούσει από τον υπερπρόεδρο, όπως είπες. Ναι. Τον κύριο Ατματζίδη, ναι. όταν είπε ότι στον Ηρακλή έρχεσαι να προσφέρεις. Ό,τι και να δώσεις, δεν πρέπει να τα ζητήσεις πίσω. Έρχεσαι γιατί αγαπάς τον Ηρακλή. Και το αποδεικνύει ο συγκεκριμένος ακόμα και τώρα. Με το μπαστούνάκι του, με την πατερίτσα του, με πόδι εγχειρισμένο. Ακόμα και φέτος τον έβλεπα, ερχόταν. Και το αποδεικνύει αυτό που μόλις είπατε, έτσι, ως ατάκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστολίδη. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να τα βγάλουμε τα γούστα στην Α1. Θα τα βγάλουμε σίγουρα. Και να το απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Θα βοηθήσουμε όλοι μαζί να βγάλουμε βεβαίως, τα γούστα. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.